Η σημερινή παρουσίαση είναι η πρώτη δράση από τις 6 δράσεις που περιέχει το πρόγραμμα Leader Shaping, που ουσιαστικά έχει σκοπό να ενδυναμώσει τους νέους και να τους ενδυναμώσει κυρίως τις ηγετικές τους ικανότητες, ώστε να γίνουν οι ηγέτες του μέλλοντος. Η σημερινή μας εκδήλωση έχει θεματική την ενσυναίσθηση και την ενεργή ακρόαση, που σημαίνει ότι είναι ένα σεμινάριο βιωματικό που θα μας δώσει να καταλάβουμε για ποιο λόγο είναι σημαντική το να καταλαβαίνουμε τον άλλον άνθρωπο, να τον ενστερνιζόμαστε και να τον κατανοούμε. Συνήθως σε ποιες ειδικότητες μπορούμε να πούμε ότι μπορούν να χρησιμοποιηθεί αυτή η μέθοδος? Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται παντού, χρησιμοποιείται και στον επαγγελματικό τομέα, αλλά και στην προσωπική μας ζωή, δηλαδή απευθύνεται σε όλες τις φάσεις της ζωής μας, οπότε είναι πάρα πολύ χρήσιμο για όλους. Πού είναι χρήσιμο τώρα αυτό, σε μαθητές, σε φοιτητές, πού? Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι στους φοιτητές ή στους εργαζόμενους, δηλαδή στους φοιτητές είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσουν να καταλάβουν και τους συμφοιτητές τους, αλλά και τον εργοδότη τους, για παράδειγμα, πώς μπορεί αυτός να τους βοηθήσει. Άρα μετά πάμε και στο επαγγελματικό κομμάτι. Φυσικά και στο επαγγελματικό κομμάτι, όταν είσαι ένας ηγέτης ή όταν είσαι ένας μάνατζερ, πρέπει να μπορείς να καταλάβεις τους υπαλλήλους σου και τους συναδέλφους σου, ώστε να μπορείς να δεις κάποια ενδεχόμενα προβλήματα ή πώς μπορείς να τους βοηθήσεις ή πώς μπορείς έτσι να ξεπεράσεις κάποια προβλήματα. Και στο δημόσιο μπορούμε να δούμε ότι καθημερινά υπάρχουν έτσι διάφορα προβλήματα που, αν οι εργαζόμενοι έχουν αυτή την δεξιότητα, μπορούν να βελτιώσουν και την δικιά τους εργασία αλλά και των συμπολιτών τους. Ποιοι στήριξαν αυτή την προσπάθειά σας εδώ στην Τρίπολη? Αυτή την προσπάθεια μας τη στήριξε ο Δήμος Τρίπολης, εννοείται. Και αυτό το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το INEVIDIM, που είναι το Ίδρυμα Νεολαίου Διαβίου και Μάθησης, και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, τα οποία είναι από το εξωτερικό. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να γίνει αυτό? Θέλει πάρα πολύ προσωπική έτσι καλλιέργεια και προσπάθεια καθημερινά να το καλλιεργούμε και να το προσπαθούμε να το βελτιώσουμε. Οπότε δεν είναι κάτι εύκολο. Υπάρχουν κάποια εκπαιδευτικά, μπορούμε να πούμε, συσσαγωγικά εργαλεία που θα χρειάζονται να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι? Εργαλεία περισσότερο στο κομμάτι το ψυχολογικό και εσωτερικό κομμάτι, οπότε σήμερα είναι μια ευκαιρία να μάθουμε περισσότερα για αυτά, που θα μας μιλήσει ο Μάνος, ο Χατζημαλωνάς, που είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής. Γι' αυτό το λόγο είναι εδώ, να μας πει περισσότερα και να μάθουμε κι εμείς από αυτό. Προσπαθώντας να φτιάξω αυτή τη σημερινή παρουσίαση, αντιμετώπισε έναν προβληματισμό εκεί γύρω στις 58 διαφάνειες. Ότι η ενσυναίσθηση, ο καλός δημιουργός μας, την τυποποίησε στην ανατομία μας με το να υπάρχουν δύο αυτιά και ένα στόμα. Με την έννοια ότι ένας άνθρωπος θα πρέπει να μιλάει το μισό από όσο αφού κράζεται ακούει. Δακώθηκα λοιπόν και τις 58 τις έκανα 44, 44-22, νομίζω ότι έχουμε φτάσει γύρω στις 10 κάτι. Χαίρομαι πάρα πολύ που διακρίνω ανάμεσά σας ένα μέσο όρο 27,5 το πολύ ηλικίας. Τώρα, αν ήμασταν σε κύκλο ή αν είχα κουράσει κι άλλο την εξαιρετική ομάδα της Ιωάννας Ρούσου και την ίδια, θα σας έβαζα να σηκωθείτε και να ξανασυγκαθίσετε με διαφορετική διάταξη για να μην γνωρίζετε ένα τον άλλον. Αλλά έστω ότι κάποιοι μπορεί να μην γνωρίζεστε μεταξύ σας, θα σας ζητούσα, ξεκινώντας από τα αρχιά, να πείτε την ιστορία της ζωής σας σε ένα λεπτό στον διπλανό σας. Στα κάτω. Και στο ένα λεπτό, το οποίο είναι Μάνος Μίνιτς, με προειδεύει από μια Αμερικανίδα γειτόνισσα, τη λέω θα έρθω σε 5 λεπτά. Μου λέει Μάνος Μίνιτς. Λέει Μάνος Μίνιτς. Και 20 λεπτά μετά συναντιόμαστε. Αλλά δεν θα είναι Μάνος Μίνιτς, θα είναι άντε 1-1,5 λεπτό, ανάλογα στο πόσο έτσι ένθρεμα μιλήσετε στον διπλανό σας. Οπότε 1,5 λεπτό ο ένας στην ιστορία της ζωής του, 1,5 λεπτό ο άλλος, και μετά θα σας πω. Συμφωνεί? Δεν είναι έτσι, σύμφωνοι.